Σας είμαι ο Θέμης Ιωάννου και διαγωνίζομαι στο freestyle football. Η κριτική που μας ασκήθηκε στην Οντισιόν ήταν... Το λάθος δεν δικαιολογείται. Κάνατε δύο. Ήταν κυρίως λόγω άγχους το να παρουσιάσω ένα πρόγραμμα. Το κοινό ξεκίνησε με ενθουσιασμό, όμως στη συνέχεια, εάν δεν το προτρέπατε να συνεχίσει να χειροκροτά, από μόνο του δεν θα χειροκροτούσε. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να σας λέει πολλά. Δώστε μου την ευκαιρία και στο επόμενο δεν θα κουμπίσει μπαλά το εδάφος. Με πέρασα στην επόμενη φάση παρόλα αυτά, γιατί πιστεύω ότι είδαν ότι είναι κάτι ωραίο, κάτι ταλέντο και είναι το εξελιγμένο freestyle football με δύο μπάλες ταυτόχρονα. Μπράβο, Θέμη. Αλάνθαστος, έτσι. Το υποσχεθήκαμε. Το λόγο θα δώσουμε στο Βαγγέλη Περί, που είναι ο πιο ειδικός με το είδος. Κάναμε πολύ καλά την προηγούμενη φορά που παρά τα λάθη σου δώσαμε την ευκαιρία να ξανάρθεις, γιατί το ευχαριστηθήκαμε εμείς. Χαίρομαι δεν το λέω για σένα, ναι. Ακούω από εσάς, κύριε Βαγγέλη. Πώς? Χαίρομαι που το ακούω από εσάς. Το ευχαριστηθήκαμε εμείς πάνω απ' όλα. Ήταν πολύ ωραίο το θέαμα, ήταν άψογο, ούτε μια στιγμή δεν το έχασες, δεν έφυγε η μπάλα και έκανες μερικά πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Που δείχνει ότι αυτό το πράγμα το έχεις δουλέψει πάρα πολύ. Επίσης έβγαλες και την μπλούζα που νομίζω ότι εξασφάλισες και την ψήφο της κυρίας Μανολίδου. Επομένως πας μια χαρά. Πάμε στην Ευγένεια. Ναι Θέμη, και εγώ χάρηκα που σε είδα σήμερα γιατί το πες και το έκανες. Έδωσες μια υπόσχεση, την τήρησες. Και αυτό που έκανες ήταν πραγματικά αλάνθαστο. Αυτό έδειξε ότι δούλεψες. Και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να σε καλά. Ελία, σε ακούμε. Εγώ πρώτη φορά βλέπουμε δύο μπελάκια να ξέρω το κάνουν έτσι. Εσύ. Ηλία, σε παρακαλώ να αφήσει τα υπονοούμενα. Εδώ ο άνθρωπος έδωσε. Δεν ήταν υπονοούμενο, ήταν υπέροχο. Και... Ναι, sorry. Μάλιστα, σε παρεξήγησε. Ναι, τελείω. Καλά σας λέει. Αμέσως βλέπετε μπάλες εσείς και το μυαλό σας το πονηρό. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει διαγωνιζόμενος εδώ να κάνει το παραμικρό. Δεν πονηρό, πονηρό το λέτε εσείς αυτό. Όχι, εγώ λέω ότι οτιδήποτε βλέπετε τον άλλο, το μεταφράζετε. Εκεί πέρα με το θέμα. Οτιδήποτε βλέπετε το μεταφράζετε σε υπονοούμενο σεξουαλικό. Χιούμορ κάνω, κυρία μου. Τι θα κάνω με τα μπαλάκια τώρα τον κύριο, τι σεξουαλικό. Μα δεν τολμάει άνθρωπος να ανεβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν είπαμε εμεί και το μαύρο εδώ πέρα που το κάνατε και μην πω τη λέξη. Και σας ενοχλεί τώρα το καμπαλάκια που είπα. Εγώ υποστηρίζω το Βαγγέλη που αμέσως έπιασε το υπονοούμενο. Δεν έπιασε, ο Βαγγέλης έχει χιούμορ, πλάκα κάνει. Δεν έπιασε κανένα υπονοούμενο. Πλάκα έκανες Βαγγέλη. Σιγά το υπονοούμενο και κοιτάξτε το υπονοούμενο. Παιδιά, το απολαμβάνω τόσο πολύ αυτό που γίνεται μεταξύ σας που δεν θέλω να παρέμβω. Δεν έκανες πλάκα και το έκανες σοβαρά. Με ποιον είσαι, μίλα. Είμαι με το Θέμη. Ο Θέμης είναι το θέμα μας. Μπράβο, σωστό. Θέμη, μην ανησυχείς. Πήγες πάρα πολύ καλά. Δεν έκανες κανένα λάθος. Άκουσες τα καλύτερα λόγια. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, εάν κυρίες και κύριοι. Σας εντυπωσίασε ο Θέμης με τα κόλπα του. Τότε μπορείτε να το ψηφίσετε στο νούμερο που βλέπετε αυτή την ώρα στην τηλεόραση. Όταν βεβαίως ανοίξουν οι γραμμές στο τέλος της εκπομπής. Θυμίζω ότι μπορείτε να ψηφίσετε και στο www.antena.gr. Κάθετος Ελλάδα έχει ταλέντο. Καλή επιτυχία! Σας ευχαριστώ όλους! Σίγουρα φαίνεται ότι κατάφερα να πείσω τους κριτές τους οποίους δεν είχα πείσει την προηγούμενη φορά και δικαίωσα και τον κύριο Περί, ο οποίος μου έδωσε την ψήφο για να περάσω στην επόμενη φάση.